Αγαπητοί φίλοι του Time TV, 258 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι ξοδεύουν κάθε χρόνο οι Έλληνες για την αγορά χρωμάτων, βερνικιών και μελανών. Είναι μία από τις ιστορικές αγορές της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, η οποία κι αυτή, όπως και όλη η ελληνική επιχειρηματικότητα, υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο χώρο, ασκεί μια πολύ σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει και έναν θεσμικό ρόλο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αρμόδιος Γιαννίδης, διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Vitex, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις στην σημαντική αυτή αγορά. Κύριε Γιαννίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι έτσι, 258 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι είναι η συνολική αγορά. 258 εκατομμύρια είναι βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Από αυτά τα 258, τα οποία περιλαμβάνουν και χρώματα ναυτιλίας και χρώματα επαναβοφής αυτοκινήτων. Αλλά και οικοδομικά. Ναι, έχουμε εκτιμήσει ότι τα οικοδομικά είναι 190. Μάλιστα. Που είναι και η μερίδα του λέοντος στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλήθεια, είναι μια αγορά η οποία είναι στάσιμη, είναι ανωδική. Πώς την βλέπετε, το διάστημα αυτό? Την τελευταία τριετία είναι στάσιμη. Mm-hmm. Ξεκινώντας από το 2008, όταν ξεκίνησε και η κρίση στον οικοδομικό κλάδο, διανύσαμε μια τετραετία όπου χάναμε 15-25% κάθε χρόνο σαν κλάδος. Αυτό σταμάτησε σαν πτωτική πορεία το 2012 και έκτοτε έχει μια σχετική σταθερότητα της τάξης του συν 2-3, πλην 2-3 κάθε χρόνο. Μάλιστα. Οπότε την τελευταία τριετία έχουμε στασιμότητα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για έναν ιστορικό κλάδο. Ναι. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε την εικόνα αυτού του κλάδου, τις εξελίξεις που υπήρξαν στην περίοδο της κρίσης, σε αριθμό επιχειρήσεων, σε απώλειες τζίρων κτλ. Και της ενδεχομένως δυναμικής του. Ναι. Μιλάμε για έναν ιστορικό και εξόχως ελληνικό κλάδο. Μάλιστα. Με ό,τι αξία φέρει αυτό. Τα ίχνη έτσι, της βιομηχανίας χρωμάτων ανιχνεύονται στο 1870 στη Σύρο. Μάλιστα. Όπου λόγω των κατασκευών καραβιών εκεί χρειάστηκαν και σχετικά προϊόντα. Δηλαδή τότε ιδρύεται η πρώτη εταιρεία, πρακτικά. Τότε έχει ιδρυθεί η πρώτη βιομηχανία χρωμάτων, η βιοτεχνία. Δεν γνωρίζω ακριβώς το μέγεθός της και τη διάρθρωσή της. Στη συνέχεια υπάρχουν ονόματα που δεν υφίστανται πια, όπως τη Χροπή και τη Ήριδος στον Πειραιά. Και ο κλάδος στη σημερινή του μορφή ουσιαστικά την αποκτά τις δεκαετίες του 60 και του 70. Το 1960 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων. Στην οποία είσαστε και πρόεδρος σήμερα, μάλιστα. Ναι, έχω αυτή την τιμή. Ένας βιομηχανικός κλάδος λοιπόν που και μόνο το γεγονός ότι επί 55 χρόνια έχει την ένωσή του, έχει μια αξία για μας. Είναι και αυτό στοιχείο της ιστορικότητας που ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή η νεότερη εταιρεία με μια αξιοσημείωτη παρουσία είναι 20 ετών ήδη, η νεότερη. Μάλιστα. Και εκτός από ιστορικός κλάδος είπαμε ότι είναι και εξόχως ελληνικός. Έχουμε την ιδιαιτερότητα να έχουμε μόνο μια πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα, μια θυγατρική πολυεθνικής, ενώ αντιστρόφως οι δικές μας ελληνικές εταιρείες είναι και πολυεθνικές. Μάλιστα. Και ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι υπάρχουν πάνω από 20 θυγατρικές ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή παρόλα αυτά, παρά την κρίση και ίσως και εξαιτίας της κρίσης, διευρύνθηκε το κομμάτι της εξωστρέφειας. Δεν είναι κάτι το οποίο, η εξωστρέφεια στα δικά μας προϊόντα δεν είναι κάτι το οποίο το χτίζεις από μια στιγμή στην άλλη. Και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι και ογκώδη τα αντικείμενα, είναι δύσκολο να εξαχθούν. Ναι. Οι εταιρείες που έχουν ιδρύσει θυγατρικές τις είχαν ιδρύσει και πρώτης κρίσης. Mm-hmm. Απλώς τώρα ενδυναμώνουν την παρουσία τους μέσω αυτών στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος πόσες εταιρείες αξιόλογες δραστηριοποιούνται, δηλαδή από ένα επίπεδο και πάνω. Στα οικοδομικά χρώματα είμαστε 11 εταιρείες, άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ τζίρου.
Και από εκεί και πέρα έχουμε τρεις μεμονωμένες μονάδες διαφορετικών προϊόντων, όπως είναι τα μελάνια, όπως είναι τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής, τα πούδρας όπως τα λέμε εμείς, και μια εταιρεία που κάνει χρώματα επανεβαφής αυτοκινήτων. Οπότε στον κλάδο οικοδομικού χρώματος είμαστε 11 επιχειρήσεις. Αν σας ζητούσα να κάνετε έναν μικρό απολογισμό, μίνι απολογισμό των απολειών που υπήρξαν στην περίοδο της κρίσης, τι θα λέγατε? Θα έλεγα ότι πάντα αναρωτιόμασταν, διότι είναι δύσκολο να το διαγνώσουμε, τι ποσοστό του τζίρου μας απευθύνεται στη νέα οικοδομή και πόσο στη συντήρηση και την επαναβαφή. Οπότε αυτό το μάθαμε, χάνοντας εντελώς τη νέα οικοδομή. Το κομμάτι της νέας οικοδομής, πια σωστά. Και ο κλάδος έχασε 40% των πωλήσεών του. Μάλιστα. Οπότε πρακτικά σε ό,τι αφορά την οικοδομή είναι μόνο πλέον στον εξυγχρονισμό. Κυρίως είναι, ο εξυγχρονισμός, η ανακαίνιση, η συντήρηση. Μάλιστα. Και ένας μεγάλος πελάτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος αναπτύσσεται και βρίσκουμε και εμείς έτσι τον υποστηρίζουμε, είναι η τουριστική βιομηχανία. Μάλιστα. Είστε επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης βιομηχανίας του κλάδου. Ναι. Η Vitex απέδειξε ότι όχι απλά κρατά αποτελεί μια σταθερή παρουσία, αλλά διευρύνει και το μερίδιό της. Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα πώς κύλησαν τα πράγματα για το 2015 για σας. Ναι. Το 2015 καταρχήν ζήσαμε το ελληνικό παράδοξο, που με τρεις εβδομάδες κλειστές τράπεζες και με capital controls, ναι, είδαμε την αγορά να συνεχίσει να υφίσταται σχεδόν στα ίδια δεδομένα που υπήρχαν και πριν. Mm-hmm. Με μικρή πτώση πωλήσεων. Συνολικά η αγορά δηλαδή εμφάνισε... Τώρα που έκλεισε η χρονιά εκτιμούμε ότι έχει κλείσει γύρω στο -1-2%. -2%. Εσείς πώς πήγατε ως Vitex? Εμείς κλείσαμε στο -7,5%. Μάλιστα. Μιλάμε για το τζίρο. Ναι, για το τζίρο, ναι, για τις πωλήσεις. Κλείσαμε στα 30.700.000 ευρώ. Πράγμα που είναι -7,5% από τον αντίστοιχο περσινό. Και είχαμε και μια σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Αυτό πώς το πετύχατε? Πώς δηλαδή πολύ... σε μια περίοδο που η αγορά έπεφτε, έστω και είναι, μικρά. Είναι πολυδιάστατο. Μάλιστα. Διότι αυτό που προσπαθήσαμε δεν ήταν να ενεργήσουμε σε ένα ξεκάθαρο πεδίο και να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτό. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια ελκυστικότερη συνολική προσφορά προς τον πελάτη με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Να μην κάνουμε... Πελάτη θεωρείται το δίκτυό σας πρακτικά. Ναι, πελάτη το δίκτυο. Ναι, το δίκτυο. Ναι. Και ουσιαστικά προσπαθήσαμε το πακέτο υπηρεσίας και προϊόντος να είναι το πιο ανταγωνιστικό στην αγορά, όχι μόνο σε επίπεδο τιμής και ποιότητας και πιστώσεων. Μάλιστα. Και εξυπηρέτησης και υποστήριξης. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έφερε και το αποτέλεσμα, λέτε? Αυτό έφερε το αποτέλεσμα, το οποίο όμως ήταν και αποτέλεσμα κάποιων ετών δουλειάς. Δεν αλλάζει την οτροπία μιας εταιρείας μέσα σε δύο εβδομάδες επειδή υπήρξε κάποιο συμβάν. Αλήθεια, επειδή μου είπατε προηγουμένως ότι είστε μεταξύ των εταιριών που δείχνουν μια εξωστρέφεια και ναι, γνωρίζω καλά ότι έχετε και θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό. Ναι. Σε αυτό το μείγμα του τζίρου, τι ακριβώς ρόλο έπαιξε, ποιο ρόλο έπαιξε το εξαγωγικό κομμάτι, το διεθνές κομμάτι της δουλειάς σας? Καταρχήν, αν προσθέσουμε και τις δραστηριότητες των θυγατρικών, θα πρέπει να προσθέσουμε και τον εκεί κύκλο εργασιών που κάνουν αυτές οι εταιρείες. Ο οποίος είναι έξτρα από αυτό που αναφέρατε. Είναι έξτρα, είναι έξτρα 55 εκατομμύρια. Μάλιστα. Συνολικά, η εξωστρέφειά μας είναι στο 20% του τζίρου μας. Μάλιστα. Δεν ακούγεται μεγάλο και εντυπωσιακό, ναι, αλλά για τους γνώστες της φύσης της αγοράς μας είναι μεγάλο. Μάλιστα. Διότι οι εταιρείες χρωμάτων συνήθως εξάγουν ένα 5-15% του ετήσιου τζίρου τους. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε ενισχύσει τον προσανατολισμό σας σε διάφορες άλλες κατευθύνσεις, ναι, της αγοράς. Θέλουμε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό. Μιλήσατε προηγουμένως για τον τουρισμό και την ναυτιλία. Ναι. Τι ακριβώς κάνετε? Καταρχήν στον τουρισμό
αποφασίσαμε και το διακηρύξαμε στον οργανισμό μας ότι θα υπηρετήσουμε τα ξενοδοχεία, διότι είναι βασικό συστατικό της υποδοχής των επισκεπτών η εμφάνιση των κτηρίων. Σωστό. Αυτό και... είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, εννοώ η παρουσία σας στο ξενοδοχειακό και μάλλον η προσπάθεια διεύρυνσης. Τα ξενοδοχεία δεν ξεκίνησαν να βάφονται τώρα. Προφανώς. Η δική σας δραστηριότητα είναι κάτι που το αποφασίσατε σχετικά πιο πρόσφατα, να διευρύνετε το μερίδιό σας. Ήταν πριν από 4 περίπου χρόνια. Μάλιστα. Που είπαμε ότι θα δούμε αυτή την μερίδα πελατών ως ξεχωριστή οντότητα. Και θα χαράξουμε στρατηγική για να κάνουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέω πάντα, γιατί... πάντα μέσα από το δίκτυό μας, ναι, σε συνεργασία με τον τοπικό μας πελάτη, με σκοπό να εξυπηρετηθεί και καλύτερα το ξενοδοχείο. Είναι πραγματικά εύλογο αυτό να το ακούει κανείς, υπό την έννοια ότι και ο τουρισμός καλύπτει ένα τρομακτικά μεγάλο κομμάτι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη πελατεία. Και αντίστοιχα και των πωλήσεών μας. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Στην ναυτιλία λοιπόν, αντίστοιχα. Προτού να πάμε στην ναυτιλία, θα ήθελα να πω ότι και για την εταιρεία μας, όπως και για κάποιες άλλες εταιρείες, σημαντική ευκαιρία είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα. Όπου ήδη από πέρυσι ξεκινήσαμε με ένα σύστημα θερμοπροσώψεων, το Vitex Therm, όπως το λέμε, και η πρώτη μας χρονιά σε αυτή τη δραστηριότητα μας έχει δείξει ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Γιατί ακριβώς προϊόν πρόκειται? Επειδή δεν εκτιμούμε ότι θα υπάρξει νέα οικοδομή στο ορατό χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Αντίθετα, υπάρχουν ευρωπαϊκές διρεκτίβες που επιτάσσουν να γίνουν τα κτίρια μας πιο ενεργειακά, πιο σωστά. Πιο σωστά. Βλέπουμε όλοι μας ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις υπάρχει πολύ γερασμένο κτηριακό δυναμικό. Τα υλικά θερμοπροσώψεων λοιπόν είναι αυτά που έρχονται σαν ένας μανδύας γύρω από το κτίριο, έχουν ένα υλικό θερμομόνωσης με την κατάλληλη κόλλα, ας το πούμε, και τα βίσματα, το οποίο στηρίζεται περιμετρικά του κτηρίου μας, και επιπλέον μπαίνει κάποιες τρώσεις επίσης κονιαμάτων, κόλλας, πλέγματος και τελικού σοβά. Και πλέον το κτίριο είναι και ανακαινισμένο ως προς την αισθητική του, αλλά το σημαντικότερο, χρειάζεται πολύ χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Μάλιστα. Τρέχουν συγκεκριμένα προγράμματα αυτή την περίοδο? Έτρεχε το εξοικονομώ κατοίκων. Αυτό ολοκληρώθηκε. Αυτό ολοκληρώθηκε. Ναι. Τώρα τρέχει το εξοικονομώ των Δήμων, όπως το λένε, όπου αναβαθμίζονται κτίρια του δημοσίου. Τα κτίρια, μάλιστα, του δημοσίου. Ναι. Οπότε και εκεί ανοίγεται μια μεγάλη αγορά. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό το λανσάραμε πέρσι με αρκετή επιτυχία, και φέτος λανσάρουμε ναυτιλιακά χρώματα. Mm-hmm. Για γιότ, μάλιστα, για σκάφη. Άρα λοιπόν, από εκεί που ξεκίνησε ο κλάδος συνολικά, ναι, εσείς τώρα πλέον μπαίνετε και, ναι, μιλάτε λοιπόν για τα γιότ, δηλαδή μιλάτε για τα σκάφη. Ναι. Άρα μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό σκαφών, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά, είτε ενοικιαζόμενα είτε ιδιόκτητα. Βέβαια. Έχετε δίκιο, και και εκεί συμβάλλει η τουριστική βιομηχανία, διότι η τουριστική βιομηχανία δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι και τα εκατοντάδες, τα χιλιάδες σκάφη που νοικιάζονται, και είναι πολύ μεγάλη στόλη και πολύ σημαντική δηλαδή παρουσία. Με συγχωρείτε, οι ελληνικές βιομηχανίες δεν έχουν παρουσία σε αυτό το τομέα? Κοιτάξτε, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αυτό ακριβώς ήταν και το έναυσμα που ξεκινήσαμε να λύσουμε αυτό το κλάδο. Διότι σε μια χώρα με αρχαία ναυτική παράδοση, με τεράστιο μήκος ακτογραμμών και με περήφανη βιομηχανία χρωμάτων, δεν υπήρχε ένα ελληνικό μπραντ, ένα ελληνικό εμπορικό σήμα να μας εκπροσωπεί επάξια και για την ελληνική αγορά και για την και σε διεθνές επίπεδο. Οπότε αυτό που κάναμε είναι διεθνών προδιαγραφών και υψηλού επίπεδου και υψηλής ποιότητας το προϊόντα. Το brand πώς είναι? Γιουμάρια. Γιουμάρια, μάλιστα. Παραπέμπει σε EU και Mare.
Μάλιστα. Ευρωπαϊκό. Ευρώπη και θάλασσα. Ευρώπη, ναι, και θάλασσα. Ναι. Ξεκινάμε και ευμάρια, θα έλεγε κανείς. Και ευμάρια, ναι, στην εταιρεία μέσα ευμάρια τη λέμε. Μάλιστα. Αναπολώντας τη χαμένη μας ευμάρια. Ξεκινάμε τώρα, την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά. Μιλάμε βγήκαμε πολύ online. Νέα, πολύ ωραία. Βγήκαμε online. Η πρώτη παρουσίαση στο καταναλωτικό κοινό θα γίνει σε μια εμπορική έκθεση τις επόμενες εβδομάδες. Σε 2-3 ουσιαστικά εκθέσεις μέχρι τον Μάιο. Και μόλις κάνουμε τον πρώτο κύκλο παρουσίας στην ελληνική αγορά με αυτό το brand, θα αποπειραθούμε να το πάμε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και λέω τον πρώτο κύκλο παρουσίας με αυτό το brand, το λέω διότι υπάρχει προϋπηρεσία και προϊστορία στα ναυτιλιακά χρώματα. Όταν την δεκαετία του 80 ο όμιλός μας εξαγόρασε μια βιοτεχνία χρωμάτων, την Syntex, η οποία ειδικευότανε σε ναυτιλιακό χρώμα. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και τεχνογνωσία, υπάρχει και μεγάλη βάση σε αυτά τα προϊόντα, την οποία απλώς θελήσαμε να επενδύσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Πρακτικά δηλαδή αυτός ο κλάδος εξυπηρετείται από εισαγόμενα, ναι, ναυτιλιακά χρώματα. Ναι. Άρα εκ των πραγμάτων έχετε ένα πολύ ευρύτατο πεδίο, ναι, ανάπτυξης σε, ναι, αυτόν τον τομέα. Ναι. Μάλιστα. Γνωρίζω ότι κάνατε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο σας. Ναι. Η οποία μάλιστα ήταν και πολύ δαπανηρή. Ναι. Για τα προσεχή χρόνια, δηλαδή φέτος και τα επόμενα έτη, η επενδυτική πολιτική της εταιρείας σας πού θα εστιαστεί? Κοιτάξτε, έχοντας περίσσια παραγωγική δυναμικότητα, ανεκμετάλλευτη, έτσι δεν ανεκμετάλλευτη, είναι. Ανεκμετάλλευτη, δεν χρειάζεται να επενδύσουμε περαιτέρω. Μάλιστα, σε αυτήν. Ναι. Οι επενδύσεις μας θα κινηθούν κυρίως στο ελληνικό επίπεδο, στην εξάπλωση και ενδυνάμωση του δικτύου μας. Στο δίκτυο λοιπόν, μάλιστα. Στο δίκτυό μας. Θα κινηθούν σε καινοτόμα προϊόντα και θα κινηθούμε και σε άλλες αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα. Κύριε Γιαννίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.